Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Δελγιορίδου, καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους με υγεία. Τι κάνετε, πώς ξεκινάει η χρονιά? Βλέπω ότι ξεκινάει με ένα περίεργο θέμα. Η χρονιά γενικότερα ξεκινάει δύσκολα, καθώς βλέπουμε την διασπορά της μετάλλαξης όμικρον, που οδηγεί σε μία έκρηξη κρουσμάτων. Χθες ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΗ 50.000 και επιπλέον κρούσματα, που καταλαβαίνουμε ότι για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί χρειάζεται η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ανταυτού βλέπουμε ότι απεργάζονται σχέδια με βάση αυτό που έλεγε πριν λίγο καιρό και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για συγχωνεύσεις νοσοκομείων, τα οποία δεν αποτελούν καλή εξέλιξη για μας, καθώς στα σχέδια αυτά το νοσοκομείο Καστοριάς μετατρέπεται ουσιαστικά σε ένα κέντρο υγείας. Για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή τους, για να δούμε τι έχει συμβεί εδώ. Έχει υποπέσει στην αντίληψή σας μια μελέτη από τον Δήμο Κοζάνης, έτσι δεν είναι? Κύριε Νατσούλη, πριν από 2-3 εβδομάδες έγινε μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Κοζάνης, ναι, στην οποία υπήρξε μια συνοπτική αναφορά σε μελέτη για την αναγκαιότητα δημιουργίας νέου, μάλιστα, περιφερειακού νοσοκομείου στη Δυτική Μακεδονία. Ναι. Στη συζήτηση αυτή δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για τον γενικότερο σχεδιασμό, με αποτέλεσμα να ψάξω το θέμα και να βρω αυτή την μελέτη, η οποία προτείνει δημιουργία νέου νοσοκομείου στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα υπάρχοντα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας μετατρέπονται σε κέντρα υγείας. Εδώ όμως, αυτό σημαίνει μικρότερο αριθμό κλινών, ναι, μικρότερο αριθμό ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και συγκεκριμένα για το νοσοκομείο Καστοριάς, το οποίο αυτή τη στιγμή διαθέτει 110 κλίνες και γνωρίζουμε όλοι τον αγώνα που έχει δώσει σε αυτή την πανδημική κρίση και το πόσο προσπάθησε να βοηθήσει στην υγειονομική ασφάλεια της περιοχής μας, μετατρέπεται από νοσοκομείο 110 κλινών σε κέντρο υγείας 39 κλινών, από τις οποίες οι 13 θα είναι για την μονάδα του τεχνητού νεφρού και οι υπόλοιπες κλίνες θα είναι αποκλειστικά για ημερήσια νοσηλεία. Δηλαδή κέντρο υγείας. Δηλαδή κάποιος που αρρωσταίνει και έχει ένα πρόβλημα καρδιολογικό θα πηγαίνει στο νοσοκομείο που μετατρέπεται σε κέντρο υγείας να κάνει ένα υπερήχο ή ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα και θα διαμεκομίζεται στην Κοζάνη. Και τώρα θα σας πει κάποιος. Το ίδιο και στα υπόλοιπα νοσήματα. Και θα σας πει κάποιος εδώ τώρα. Μα αν γίνει αυτό, θα πέσουν όλοι να φάνε την Κοζάνη από σήμερα και πέρα. Είναι δυνατόν, επειδή δεν θέλει η Κοζάνη να κάνει ένα νοσοκομείο, να καταργήσουμε εμείς οι υπόλοιποι τα δικά μας. Ακούστε. Δεν είναι κακό η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας να αποκτήσει ένα νοσοκομείο υψηλών προδιαγραφών. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει εις βάρος όλων των γενικών νοσοκομείων της περιοχής. Εάν θέλουν να κάνουν ένα καινούριο νοσοκομείο, εμείς θα το στηρίξουμε. Εάν όμως προϋπόθεση για τη λειτουργία του είναι η διάλυση του νοσοκομείου της Καστοριάς, της Φλόρινας, των Γρεβενών, του Μποδοσάκη και του Μαμάτιου, θα μας βρει απέναντι. Και ειδικά στη δική μας περιοχή, που το σχέδιο είναι περισσότερο καταστροφικό από όλα τα άλλα τα νοσοκομεία για το δικό μας. Με το χέρι στην καρδιά, πιστεύετε ότι είναι ένα σοβαρό σχέδιο, μια σοβαρή μελέτη που θα πρέπει κάτι να φοβόμαστε ή είναι ένα όνειρο θερινής νυχτός των Κοζανητών? Εγώ κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Η μελέτη αναφέρει χαρακτηριστικά ότι έγινε με βάση τους στρατηγικούς στόχους του Υπουργείου Υγείας. Ένα πρώτο στοιχείο λοιπόν είναι αυτό. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο σχεδιασμός γενικότερα, η πρόθεση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, είναι οι συγχωνεύσεις νοσοκομείων, υποτίθεται για να γίνουν πιο ισχυρές νοσοκομιακές μονάδες. Αυτό όμως σημαίνει καταστροφή των υπαρχόντων. Εμείς στην περιοχή χρειαζόμαστε
ενίσχυση του νοσοκομείου μας και όχι διάλυσή του. Η κυβέρνηση θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι το νοσοκομείο της Καστοριάς δεν θα υποβαθμιστεί, αλλά θα αναβαθμιστεί. Κρούω λοιπόν τον κόδωνα του κινδύνου και περιμένω επίσημη ανακοίνωση από την κυβέρνηση ότι το νοσοκομείο της Καστοριάς δεν θα υποβαθμιστεί, αλλά θα αναβαθμιστεί. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν την έχετε αυτήν τη διαβεβαίωση... Καταλαβαίνετε ότι όχι μόνο είναι εγώ, ένα θέμα που θα το φτάσετε και στην Βουλή με ερώτηση, ας πούμε. Όχι μόνο, όχι μόνο. Θα υπάρξει αντίδραση και από την κοινωνία, την τοπική. Εγώ εκτιμώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της περιοχής μας θέλει την συνέχιση της λειτουργίας του νοσοκομείου μας. Φυσικά το θέμα θα φτάσει και στη Βουλή, αλλά πρέπει σήμερα η κυβέρνηση, γι' αυτό σας λέω με αυτή την ανακοίνωση, κρούω καμπανάκι κινδύνου. Και ζητώ από την κυβέρνηση να δεσμευθεί ότι αυτά τα σενάρια δεν υλοποιούνται και ότι το νοσοκομείο Καστοριάς δεν θα υποβαθμιστεί. Από 110 κλίνες σε 39, από 50 γιατρούς σε 18, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι καταστροφικό και αυτά τα νούμερα δεν είναι τυχαία. Για την παροχή υπηρεσιών υγείας στη δική μας περιοχή. Και αυτά τα νούμερα δεν είναι τυχαία, να γράφονται συγκεκριμένη μελέτη, συγκεκριμένη σελίδα. Βεβαίως, η μελέτη είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Και αυτό δείχνει ότι με το δεδομένο ότι λέει και όλα στην αρχή στη σελίδα 21 και 22 ότι οι στρατηγικοί στόχοι του Υπουργείου Υγείας εξυπηρετούνται από την μελέτη αυτή, εδώ θα πρέπει να υπάρχει μία σαφής απάντηση. Και πάλι να επαναλάβω ότι δεν είναι κακό να δημιουργηθεί ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο στη δική μας περιοχή. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει εις βάρος των νοσοκομείων που ήδη λειτουργούν. Πιστεύετε ότι είναι ένα θέμα συνέχεια από όλα εκείνα που ακούγαμε πριν μερικά χρόνια και πάλι για συγχωνεύσει των νοσοκομείων? Νομίζω ότι επανέρχεται αυτό το σχέδιο όπως το 2014. Μέσω μελέτης αυτή τη στιγμή, μέσω ενός έμεσου τρόπου δηλαδή. Ακούστε. Και τότε η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σχεδίαζε την υποβίβαση των νοσοκομείων και τη συγχώνευσή τους. Θυμάστε ότι όταν αναλάβαμε εμείς το 2015, καλά-καλά στην Καστοριά δεν λειτουργούσε ούτε η καρδιολογική κλινική. Κάναμε προσλήψεις γιατρών για να μπορέσει να λειτουργήσει. Θυμάστε ότι δεν υπήρχε παιδιατρικό τμήμα, δεν υπήρχε μαιευτική κλινική. Αυτά όλα γίνανε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορούν λοιπόν σήμερα να επανέρχονται τα σενάρια αυτά. Όποιοι τα απεργάζονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και όποιοι επιδιώκουν να τα περάσουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα μας βρουν απέναντι. Οι υπόλοιποι στην Δυτική Μακεδονία το έχουν αντιληφθεί το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή Γρεβενά περισσότερο και Φλόρινα. Ίσως και η Πτολεμαΐδα, γιατί εδώ φαίνεται να ανοίγει και ένας πόλεμος Κακοζάνης Πτολεμαΐδας. Έτσι, να το κύριε Νατσούλη, εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι αντιθέσεις οι ενδοπεριφερειακές στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι όλοι οι πολίτες να έχουν άμεση πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Σίγουρα, και αλλά... σε αυτή την πανδημική κρίση που έχει αποδείξει τη σημασία του δημόσιου συστήματος υγείας, δεν μπορούμε να παίζουμε έτσι με παιχνιδάκια είτε τοπικιστικά είτε κεντρικά. Ναι, λογικά όμως λόγο πρέπει να έχει η περιφέρεια, παράδειγματος χάρη, και οι περιφερειακές ενότητες. Λόγο πρέπει να έχει η τοπική κοινωνία στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Δεν μπορεί στα καλά καθούμενα κάποιοι να σχεδιάζουν χωρίς να το συζητάνε με κανέναν άλλον. Θα περιμένουμε λοιπόν τις αντιδράσεις. Εμείς θα καλέσουμε σε λίγο και τον κύριο Τζικαλάγια. Θα καλέσουμε ίσως και την κυρία Κοζατσάνη για να δούμε τι γνωρίζουν από το συγκεκριμένο σχέδιο. Εάν δεν το γνωρίζουν, από σήμερα το γνωρίζουν. Εάν δεν το γνώριζαν. Και περιμένουμε τις απαντήσεις λοιπόν και τις διαβεβαιώσεις, όπως λέτε εσείς, και από την ίδια την κυβέρνηση. Διαβεβαίωση ότι δεν από την κυβέρνηση. Για υλοποίηση τέτοιου σχεδίου. Από την κυβέρνηση. Κυρία Τελιγερίδου, σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία σε όλους. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν με την κυρία Τελιγιορίδου. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.